Καλησπέρα και από μένα. Έχουν ξεπεράσει πραγματικά κάθε όριο προκλητικότητας οι Τούρκοι. Τώρα το νέο χτύπημα δήλωση ήταν από τον Μεβλούτσα Βούσογλου, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, ο οποίος μάλιστα είπε ότι η κύπρο είναι εθνική υπόθεση της Τουρκίας. Και το είπε μάλιστα μιλώντας σε ένα συνέδριο ξένων διπλωματών. Είπε χαρακτηριστικά ότι η Κύπρο είναι εθνική υπόθεση, είναι απαραίτητη η ισότητα και η ασφάλεια του τουρκοκυπριακού λαού, χωρί να αποκλείουμε οποιαδήποτε λύση. Βέβαια, αυτή η δήλωση καταλαβαίνουμε ότι έγινε καθαρά για την μοιρασιά που θέλει η Τουρκία όσον αφορά του υδρογονάρθακε και την ΑΟΣ. Σε ποιο φόντο όμω έγινε αυτή η δήλωση, μπορούμε να δούμε αμέσω και στο χάρτη. Βλέπουμε την Κύπρο ουσιαστικά να έχει περικυκλωθεί, να έχει κυκλωθεί από την ΑΟΣ που θέλει. Ε, να κάνει η, η Τουρκία και βέβαια βλέπουμε ότι προχωρώντας φτάνει μέχρι Ρόδο και μπαίνει στην ΑΟΣ της Κρήτης αυτή είναι δηλαδή η, η, η ιδέα που είχε ο Μεβλούτσα Βούσογλου από το βήμα να βάλει αυτόν ακριβώς στο χάρτη την ώρα που μιλούσε βλέπουμε και πάλι ότι έχει περικυκλωθεί η, η Κύπρος από την σε εισαγωγικά που θέλει να κάνει η Τουρκία και φτάνει μέχρι και την, και την Κρήτη. Μάλιστα θα πρέπει να πούμε ότι ο Τσαβούσογλου φαίνεται ότι έστειλε και ένα μήνυμα και προς την Αθήνα ουσιαστικά για αυτό που είπαμε για τη μοιρασιά, για το win-win ε, και είπε ότι το έθνο μας ανοίγει την καρδιά μας και επεκτείνει τη φιλία μας Ας συνεργαστούμε για την ευημερία των λαών στην συγκεκριμένη περιοχή, που είδαμε την ΑΟΣ δηλαδή να φτάνει μέχρι την Κρήτη, ζητά συνεργασία ο Τσαβούσογλου. Και έτσι το μήνυμά μα προ όλου ε, είναι για, που ενδιαφέρονται για αυτή την περιοχή είναι μοναδικό. Συναντήστε μα στη βάση τη συνεργασία και όλοι κερδίζουν. Η απάντηση, η ήτανε... Λεωνίδα του κυρίου Δένδια. Α, yeah. και το, τη θέση Ελλάδα αλλά και και μίλησε και για το ψήφο και αυτό, όπω είχε μιλήσει πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγε ημέρε, ο κ. Παναγιωτόπουλο. Ο κ. Δάνια λοιπόν έκανε την δήλωση ότι μην ξεχνάμε όμω ότι η χώρα μα είναι πα... ότι παραδοσιακά κρατάει κλάδο ελέα, αλλά είναι και μια χώρα η οποία διαθέτει και ξύφο. Τη συγκεκριμένη μάλιστα δήλωση την έκανε από το Υπουργείο Εθνική Αμήνη, όπου υπάρχει συνεργασία ε, φτιάχτηκε μια καινούρια διεύθυνση, η οποία λέγεται Διεύθυνση Αμυντική Διπλωματία. Αυτή η διεύθυνση θα στεγάζεται στο Υπουργείο Εξωτερικών, αλλά θα αποτελείται από στελέχη του Υπουργείου Άμυνα. Εκεί λοιπόν έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση ο κύριο Ε, Αλλά αυτό που βλέπουμε να ξεπερνά κάθε όριο πλέον είναι ο χάρτη που ήταν πίσω ακριβώ από τον κύριο Τσαβούσογλου, που βλέπουμε και στα πλάνα μα. Να περικλεί ολόκληρη ναι. την Κύπρο. Και αν ήταν τυχαίο ότι σήμερα ο κ. Μησοτάκη είχε και την πρώτη συνάντηση, επίσημη συνάντηση θεσμική, με τον ε, α, Σύμβουλο Ασφαλεία, τον κύριο α, Διακόπουλο. Όλε αυτέ είναι επαφέ για να κρυθούν τα επόμενα βήματα. Γιατί αν θε να το πάμε και πιο κάτω, μην ξεχνάμε ότι σήμερα, παράδειγμα, ο κύριος Αναστασιάδης έχει μία ε, συνάντηση με τους αρχηγούς όλων των ε, κομμάτων. Είναι η προετοιμασία, ε. Η προετοιμασία ακριβώ για την Παρασκευή. Υπάρχει και η συνάντηση με τον κύριο Ακιντζή. Είναι μία, μάλιστα, ο κύριο Αναστασιάδη, σύμφωνα με πληροφορίε που έχουμε από την Κύπρο, θέλει να ακούσει πλέον ε, καθαρέ δηλώσει, καθαρές, ε, καθαρό μονοπάτι να περπατήσουν ε, όλοι μαζί ω Κύπρο και όχι αυτέ οι γενικέ δηλώσει, βέβαια, που ακούγονται στα μέσα ενημέρωση. Ε, η συνάντηση θα γίνει στο εξοχικό του, έτσι ώστε να γίνει μία ενιαία εθνική γραμμή. Γι' αυτό ίσω και ο κύριο Μητσοτάκη σήμερα, όπω είπε, είχε και συνάντηση με το Σύμβουλο Ασφαλεία. Πάντω, αρκετά προκλητικό ο Τσαβούσογκλου από τη μία να μιλάει για συνεργασία και φιλία μεταξύ των ε, δύο χωρών και από την άλλη να δείχνει ένα χάρτη ο οποίο ε, φτάνει μέχρι και την Κρήτη. Καστελόριζο, Είναι... ρόδο κα... μέσα, κα... Το φτάνει μέχρι την βέβαια. Ακριβώ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Λεωνίδα.